Τα κύριε Παφίλη, καλημέρα. Καλημέρα σα, καλημέρα σα. Καλημέρα και στην κυρία Μακρύ. Τώρα, κύριε Παφίλη. Και στους ακροατές, βέβαια. Τώρα, εσείς καταγγέλλετε την πρόσκληση Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή, λέγοντας ότι εκπροσωπεί μια αντιδραστική κυβέρνηση που στηρίζεται από την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ. Στηρίζεται, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν δέχεται εισβολή, κύριε Παφίλη. Δεν είναι το θύμα ο Ζελένσκι. Ναι, ο Ζελένσκι, καταρχήν η αλληλεγγύη προς τον Ουκρανικό λαό δεν έχει καμιά σχέση με το στήριξη του Ζελένσκι. Είναι μέρος του προβλήματος. Ο εκλεγμένος πρόεδρός τους όμως. Ναι, θα σας πω, ο εκλεγμένος πώς. Πώς πρόκυψε η κυβέρνηση Ζελένσκι, περιμένετε. Πώς πρόκυψε, με μεγάλους εκβιασμούς προς τον Ουκρανικό λαό, μετά από το πραξικόπημα του 2014, με παρέμβαση των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Κύριος Πάετ ήταν τότε στην Ουκρανία. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες πρόκειται η κυβέρνηση Ζελένσκι. Συγγνώμη, είπατε πραξικόπημα του 2014, επειδή... Ναι, το 2014, όπου ανατράπηκε μια κυβέρνηση που ήταν φιλορωσική. Ναι, ο οποίος τους υποσχόταν δημόσιο ότι θα σας βάλω στην Ευρώπη και ιδιωτικά τα βρίσκε με τον Πούτιν και τον έδιωξε ο λαός μετά από ανατροπή 93 μέρες ήταν ναι, στους δρόμους. Ναι, τον έδιωξε ο λαός με τα τάγματα εφόδου τα φασιστικά, όπως το τάγμα Αζόφ. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ενός Ιταλού δημοσιογράφου που υπάρχει στο διαδίκτυο, μια μεγάλη έρευνα που δείχνει πώς έγινε αυτή η ανατροπή. Ήταν πραξικόπημα. Ήταν πραξικόπημα καθαρό, τρομοκρατικό και έτσι πρόκυψαν οι κυβερνήσεις αργότερα. Και η ίδια η κυβέρνηση του Ζελένσκι εκεί στηρίχτηκε. Επομένως, ο Ζελένσκι είναι μέρος του προβλήματος. Είναι επικεφαλής, όπως είπατε, αντιδραστικής κυβέρνησης. Έχει συνταχθεί. Γιατί τα στρατόπεδα είναι δύο. Δέχθηκε εισβολή από άλλο κράτος. Μα η εισβολή είναι καταδικαστέα και το συζητάμε. Η εισβολή, ναι, αλλά για να το πείτε πόλεμος... ότι είναι καταδικαστέα πρέπει να σας ρωτήσουμε. Ενώ για το Ζελένσκι, ξεκινάτε αμέσως, χωρίς ερώτηση. Εσείς με ρωτήσατε για το Ζελένσκι. Εμείς το Κομμουνιστικό Σας ρωτήσαμε γιατί αντιδράσατε στο να μιλήσει στη Βουλή, κύριε Παφίλη μου. Εμείς πρώτοι και κανένας άλλος κάναμε συγκέντρωση την ίδια μέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος. Ήταν ανοιχτή η καταγγελία για τον πόλεμο. Έγινε πορεία στη Ρώσικη και μετά στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Και εμείς ξεκαθαρίζουμε ποιες είναι οι αιτίες. Γιατί ο λαός της Ουκρανίας έχει γίνει σάκος του μπόξ ανάμεσα στους ανταγωνισμούς. Ενωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία μεριά και τη Ρωσία από την άλλη. Και ο πόλεμος αυτός που γίνεται δεν γίνεται για την απελευθέρωση ή την ελευθερία του Ουκρανικού λαού, όπως λένε οι Αμερικανοανατολικοί, και φυσικά και ο ίδιος ο Ζελένσκι, ούτε φυσικά γίνεται για την αποναζιστικοποίηση και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης που προβάλλει η Ρωσία. Γίνεται ποιος θα βάλει στο χέρι τον ορυκτό πλούτο, την ενέργεια, τα εδάφη, το εργατικό δυναμικό, τους αγωγούς και τα δίκτυα μεταφοράς εμπορευμάτων. Περιμένετε. Ένας λαός μπορεί να επιλέγει τη μοίρα του. Ότι εμείς θέλουμε να πάμε με τον ΝΑΤΟ και να πάμε με την Ευρώπη. Γιατί πώς την επέλεξε δηλαδή. Το Σύνταγμα πριν έλεγε ότι θα είναι ουδέτερο. Με συγχωρείτε. Και όλη αυτή η ιστορία τώρα. Ο Ζελένσκι ήταν η κορύφωση. Το είχε ψηλά στην ατζέντα του αυτό και το λέει εδώ και 2-3 χρόνια που έχει εκλεγεί. Ότι θα τώρα, πάμε στο ΝΑΤΟ, θα μπούμε στο ΝΑΤΟ. Θέλετε να αρχίσουμε από την ιστορία από το 92. Όχι, εγώ θέλω όπου να σας ρωτήσω. Για σήμερα σας ρωτώ, κύριε Παφίλη. Για σήμερα σας ρωτώ. Ναι, αυτοί αλλά οι πολίτες λοιπόν συνέχεια. Επέλεξαν ένα πρόεδρο για να πάνε στο ΝΑΤΟ. Τους το απαγορεύει κανείς αυτό, τους το απαγορεύει ο Πούτιν, είναι χωροφυλακά. Ακούστε να σας πω τώρα, δεν είναι θέμα αν τους απαγορεύει ο Πούτιν. Αυτά είναι, πώς να πω τώρα. Εισβολή ολόκληρη έκανε. Δεν αξίζουν για. Εδώ τα βλέπουμε καθαρά τα πράγματα πώς είναι. Το ΝΑΤΟ επεκτάθηκε σε όλες τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, ενώ είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα επεκταθεί. Έφτασε, περικύκλωσε τη Ρωσία και βέβαια εμείς για να ξεκαθαρίσουμε. Εμείς είμαστε διπλά αντίθετοι με τη Ρωσία, η οποία είναι καπιταλιστική Ρωσία. Η οποία ο Πούτιν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ρώσικων μονοπωλίων και δεν έχουν καμία σχέση. Και να πείτε στον κύριο Κερίδη να μην λειτουργεί σαν προβοκάτορας ότι το ΚΚΕ είναι το κόμμα του Πούτιν. Να του το πείτε εσείς. Εμείς δεν είμαστε αγγελιοφόροι σας. Ναι, μην μας λέτε να πείτε στον ένα, να πείτε στον άλλον. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Είναι παρακαλώ. Στην κουβέντα. Ναι. Όχι, γιατί το είπε στον άλλον. Να το πείτε εσείς. Γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω για εσάς. Λέω ότι εμείς δεν. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την καπιταλιστική Ρωσία, ίσα που είμαστε απέναντι. Περισσότερη ιδεολογική συγγένεια έχει. Μα αυτή είναι πιο δεξιά από τον Biden. Ο Πούτιν είναι πιο δεξιά από τον Biden, κύριε Παφίλη. Ακούστε με.
πιο πολύ ιδεολογική σχέση έχει και η Νέα Δημοκρατία και όλα τα άλλα κόμματα που υποστηρίζουν τον καπιταλισμό, παρά εμείς που τον θεωρούμε αντίπαλο για πάρα πολλούς λόγους. Και για του λόγου το αληθές, διαβάστε τις δηλώσεις που έκαναν όλοι οι δυτικοί, όπως λένε, όταν ο Πούτιν ανέλαβε την προεδρία στην Ρωσία. Ύμνους, όταν άρχισε βέβαια και οικοδομούσε και στήριζε την καπιταλιστική Ρωσία. Και ακόμα μεγαλύτερους ύμνους οι ακροδεξίοι, κύριε Παφίλη. Αυτό και αυτό... ο Τάιγκερ στο εθνικό μέτωπο στην Ιταλία, ο οποίος ευγαλαφίσα είναι με τον Πούτιν. Λέμε, λοιπόν, και εμείς. Η Μαρί Λεπέν είναι φίλος μου ο Πούτιν. Γι' αυτό λέμε εμείς, κυρία Μακρύ, και να διαβάζετε προσεκτικά τι γράφουμε. Μπορεί να μην το. Καλά, εγκαλέστε με τώρα που με εξετάσατε και το ξέρω. Όχι, δεν. Πρέπει να μιλήσουμε, τώρα γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Μα γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό λέω κι εγώ. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι είναι πρόσχημα η αποναζιστικοποίηση που λέει ο Πούτιν, γιατί ο ίδιος και η κυβέρνησή του έχει σχέση με ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Και δεν ξέρω κι αν έχει και αλλού. Ναι, και ορισμένοι λένε ότι τα χρηματοδοτεί κιόλας. Τι δείχνουμε εμείς όμως, τι αποδεικνύουμε, ότι υπάρχουν δύο στρατόπεδα και είναι η Ουκρανία στη μέση που ο λαός πληρώνει με αιματηρά αυτούς τους ανταγωνισμούς. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι η κυβέρνηση του Ζελένσκι καταρχήν πρόκυψε από αυτά που σας είπα. Δεύτερον, έχει καταπατήσει εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Συνεργάζεται με φασιστικά τάγματα και αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχουν να δουν τις φωτογραφίες πάνω στα ουκρανικά τάγκς με τις Αγγελωτούς Σταυρούς και μάλιστα τα έχει εντάξει και στον Ουκρανικό στρατό σαν οργανική δύναμη του Ουκρανικού στρατού. Κατήργησε τον νόμο που απαγόρευε την ναζιστική προπαγάνδα και την επιτρέπει. Αποκαθιστά συνεργάτη των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάντως αυτός είναι Εβραίος, ε. Τι σημασία έχει αυτό? Ναι, λέω. Δεν έχει καμιά σημασία. Και άμα πει και τι σημαίνει, η καταγωγή δεν καθορίζει την πολιτική. Την πολιτική κρίνουμε. Το τι καταγωγή έχει αυτό είναι δευτερεύον ζήτημα. Επίσης, απαγόρεψε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όχι, αν στηρίζει τους Ναζί, είναι πρωτεύον ζήτημα. Αν Εβραίος στηρίζει τους Ναζί, είναι μεγάλο ζήτημα. Διότι ο λαός αυτός έχει υποστεί τα πάνδυνα. Ναι, αλλά αυτός ο λαός έχει υποστεί τα πάνδυνα, αλλά οι κυβερνήσεις του τους έχουν τους Παλαιστίνιους τόσα χρόνια, δεν τους αφήνουν να ζήσουν στην πατρίδα τους. Και τους έχουν και φυλακισμένους και κάνουν επιθέσεις συνέχεια κλπ. Λέω λοιπόν ότι απαγόρεψε τη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας. Έκανε διώξεις κομμουνιστών, καταπάτησε δικαιώματα μειονοτήτων που ζουν στην Ουκρανία και ανάμεσά τους και την ελληνική μειονότητα. Ευθύνεται η κυβέρνησή του και η προηγούμενη του Ποροσέγκου για 15.000 τουλάχιστον νεκρούς στις νοτιοανατολικές επαρχίες. Απαγόρεψε τη ρωσική γλώσσα σε... Παντός, κύριε Παφίλη, εγώ σας ακούω με μεγάλη προσοχή. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Αυτό και πάλι δεν νομιμοποιεί τον Πούτιν, δηλαδή θα νομιμοποιούσε τον ουκρανικό λαό να ανατρέψει τον Ζελένσκι, αν είναι αυτό το τέρας που περιγράφεται. Δεν νομιμοποιεί τον Πούτιν. Ο Πούτιν ναι, γιατί με αυτή τη λογική θα φτάσουμε ότι επειδή οι Τούρκοι μπήκαν στην Κύπρο την περίοδο που στην Ελλάδα ήταν ο Ιωαννίδης, αυτό τους νομιμοποιεί. Δεν είναι έτσι. Να ακούτε αυτά που λέω. Τα ακούω. Τα είπα τρεις φορές. Δεν είμαι κουφός, τα ακούω. Να ακούτε κι εσείς τι σας ρωτάμε όμως. Ναι, αλλά λέω. Σας λέω λοιπόν. Κατά τη γνώμη σας, επειδή επί Ιωαννίδη και Χούντας στην Ελλάδα μπήκε ο Τούρκος στην Κύπρο, νομιμοποιείτε. Εγώ σας λέω από την αρχή. Ότι είναι απαράδεκτη και τα δικαστέα εισβολή. Μην μας κουνάτε το δάχτυλο συνεχώς, παρακαλώ. Τα προσχήματα που χρησιμοποιεί σήμερα η κυβέρνηση του Πούτιν δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γίνεται για τη διανομή της Λίας. Αυτό σας το λέω. Αυτό το λέμε συνεχώς και το τονίζουμε. Ξέρετε ότι ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, ο Γιώργος Λαμπρούλης, βουλευτής του ΚΚΕ, θεωρείται ανεπιθύμητο πρόσωπο από αυτή την κυβέρνηση, επειδή παλιά είχε βρεθεί στην Ουκρανία για να εκφράσει την αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό και σε διωγγόμενους κομμουνιστές. Να ποιος είναι λοιπόν, τι εκπροσωπεί ο κ. Ζελένσκι, εκπροσωπεί και να πάω και λίγο περισσότερο και λίγο παρακάτω. Ας μην κόπτονται τόσο πολύ για την ελευθερία και για την Ουκρανία, γιατί η Ουκρανία είναι μια πάμπλουτη χώρα και οι Ουκρανοί ζουν μες στη φτώχεια. Οι ναυτεργάτες οι Ουκρανοί παίρνουν 400 ευρώ το μήνα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Οι εργαζόμενοι εκεί έχουν μέσο εισόδημα 100. Μπορεί να ήταν μια πάμπλουτη χώρα, τώρα 100, είναι ισοπεδωμένη ναι, χώρα. Λέω, τώρα δεν είναι τίποτα πια. Τώρα. 100 ευρώ το μήνα είναι το μέσο εισόδημα στην Ουκρανία. Και από την άλλη πλευρά
είναι οι ολιγάρχες οι Ουκρανοί, όπως και οι Ρώσοι, δηλαδή οι μεγαλοκαπιταλιστές, όπως και οι Αμερικάνοι και άλλοι, οι οποίοι είναι ζάπλουτοι, κερδίζουν και από τον πόλεμο τώρα. Αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι η μεγαλύτερη ένδειξη αλληλεγγύης στον Ουκρανικό λαό που πρέπει να βγει νικητής, να απαλλαγεί από την ρώσικη εισβολή, αλλά να απαλλαγεί και από τις κυβερνήσεις τύπου Ζελένσκι ή από την άλλη μεριά ο ρώσικος λαός από τις κυβερνήσεις τύπου Πούτιν. Και ξέρετε, να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή γίνεται πολλή κουβέντα για τα αυταρχικά καθεστώτα κλπ. Βεβαίως υπάρχει και αυταρχισμός. Αλλά έχω μια απορία. Στη Σαουδική Αραβία που στείλαμε και πυράβλους στη στοιχεία Patriot, εκεί είναι δημοκρατία. Στα Αραβικά Εμμυράτα είναι δημοκρατία. 4.500 ψηφίζουν. Οι γυναίκες δεν έχουν δικαιώματα. Εκεί λοιπόν υπάρχει δημοκρατία και ελευθερία. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα μας βέβαια. Εμείς λοιπόν, όποιος και να ερχόταν, είτε ο Πούτιν, είτε ο Μπάιντεν, είναι τώρα όποιος έρχεται, δεν συμμετέχουμε, γιατί θεωρούμε ότι η καλύτερη συμπαράσταση στον Ουκρανικό λαό είναι να μην στηρίζουμε τέτοιες κυβερνήσεις που είναι υπεύθυνες, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, για το δράμα του λαού της Ουκρανίας. Θα απέχετε από την συνεδρίαση αυτή που θα μιλήσει ο Ζελένσκι. Σας λέω, και ο Πούτιν ερχόταν και ο Μπάιντεν ερχόταν και όποιος άλλος που είναι μπλεγμένοι μέσα στον πόλεμο, θα απήχαμε, γιατί θεωρούμε ότι αυτοί έχουν την ευθύνη, λέω, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, για αυτή την κατάσταση που την πληρώνει με ακριβά και με αίμα ο Ουκρανικός λαός. Τώρα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω, κύριε Παφίλη, να σας πάρουμε πάλι, γιατί θέλω και ένα σχόλιο σας για την ακρίβεια. Βεβαίως. Στη διάθεση σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ξανά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Θανάση Παφίλη, για να συνεχίσουμε τη ζωντανή και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κύριε Παφίλη, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Τώρα, να πάμε λίγο στο θέμα της ακρίβειας και στην αγορά, κύριε Παφίλη. Το διαπιστώνουμε όλοι ότι οι αντοχές έχουν αρχίσει να εξαντλούνται και μπορεί να έχουμε και πολύ δρόμο ακόμα. Τι θα μπορούσε λοιπόν να γίνει που δεν γίνεται αυτή τη στιγμή για να ανακουφιστεί ο κόσμος? Θα σας πω τα συγκεκριμένα μέτρα που προτείνουμε, αφού κάνω ένα σχόλιο πρώτα. Είναι η λογική της ελεύθερης αγοράς. Η κυβέρνηση και αυτή, αλλά και άλλοι που τάσσονται και είναι γενικά με την ελευθερία της αγοράς, όπως λένε, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουν τη λειτουργία της, ώστε να συνεχίζεται η κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, των εμποροβιομηχάνων, των εισαγωγέων. Τι λέμε εμείς? Αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι κοροϊδία. Έχει φαγωθεί το λαϊκό εισόδημα και γίνεται όλο και χειρότερη η κατάσταση. Εμείς λέμε το ελάχιστο είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Αυξήσεις στους μισθούς, όχι σαν και αυτοί του 6% που άκουσα ότι θα δώσουν, ούτε στο 751 δεν έχουν πάει, που ήταν πριν από την κρίση. Μέτρα προστασίας για τους αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και ανεργούς. Για την ενέργεια και τα καύσιμα έχουμε προτείνει ένα συνολικό πλέγμα μέτρων. Θα μπορούσα να σας πω πώς φτάσαμε εδώ. Αλλά επειδή φαντάζομαι δεν έχουμε χρόνο, εμείς λέμε να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια. Να υπάρξει γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή της κιλοβατόρας και του ηλεκτρικού ρεύματος. Να καταργηθούν όλες οι συμβάσεις που καθορίζουν τις ρήτες αναπροσαρμογής, το χαράτσι της επιδότησης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλα. Τα κέρδη σε αυτή την ακρίβεια υπάρχουν οι χαμένοι, που είναι τα λαϊκά στρώματα, και υπάρχουν οι κερδισμένοι με τεράστια κέρδη. Παραδείγματος χάρη, το κόμιστρο στους εφοπλιστές έχει αυξηθεί 5-10 φορές. Αμύθιτα κέρδη, κυριολεκτικά. Επομένως, αν δεν χτυπηθούν, γιατί υπάρχει ο αντίλογος. Δεν υπάρχουν, λέει, λεφτόδεντα. Πώς δισεκατομμύρια υπάρχουν. Δισεκατομμύρια κέρδη υπάρχουν και δισεκατομμύρια έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα πάνε πού? Θα πάνε σε μονοπωλιακούς ομίλους για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Υπάρχουν λοιπόν, αρκεί να αποφασιστεί, που δεν πρόκειται να το κάνουν και αυτή η κυβέρνηση, όπως και άλλες δεν το έκαναν, να χτυπηθούν, να φορολογηθούν δίκαια, γιατί το 95% των φόρων το πληρώνουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Και αυτοί που έχουν πάνω από το 60% του ΑΕΠ πληρώνουν 5%. Σε αυτούς υπάρχει συνεχής μείωση και ο λαϊκός ο κόσμος τρώει τη μία φορολογία μετά την άλλη.
Ευχαριστούμε θερμά το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, τον κύριο Παφίλη, για τον οποίο πρέπει να πω, γιατί μου στέλνουν εδώ μηνύματα διάφοροι φίλοι, ότι αντίθετα με ό,τι πιστεύετε, επειδή τζαρτζαριστήκαμε λίγο με τις ερωτήσεις, τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Είναι ένας από τους πιο έντιμους και συνεπείς πολιτικούς. Καλημέρα, κύριε Παφίλη. Ευχαριστώ. Όλοι το συμπαθούμε πολύ τον κύριο Παφίλη. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας.